εισαγωγή. Ευχαριστώ και όλους εσάς που αφιερώσατε λίγο από το χρόνο να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι η αλήθεια λίγο άχαρο, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολο. Είναι άχαρο γιατί είναι δύσκολη η διάγνωσή του και θεραπευτικά. Τουλάχιστον τα τελευταία 30 με 40 χρόνια είχαμε περιορισμένες δυνατότητες επίλυσης και τον τελευταίο καιρό έχουμε στη φαρέτρα μας, όπως είπε και ο καθηγητής ο κύριος Λιάδης, τις λεγόμενες έξυπνες λύσεις, δηλαδή λύσεις που στηρίζονται στην τεχνολογία λέιζερ και ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες όμως ελοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν το αναμενόμενο στη γυναίκα. Και κλείνω την πολύ σύντομη εισαγωγή λέγοντας ότι είναι ένα από τα... το ουρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης είναι ένα από τα προβλήματα που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στο γιατρείο μας, αλλά δεν είναι μόνο, φτάνουν μόνο ως πρόβλημα στο γυναικολογικό γιατρείο. Το συναντάει και ο γενικός γιατρός, το συναντάει και ο παθολόγος και αυτές οι πολύ λίγες περιπτώσεις γυριάτρων εξειδικευμένων στη γυριατρική. Κανένας όμως από όλους αυτούς, όπως θα δείτε στα πολύ σύντομα δεδομένα που θα δώσω την βιβλιογραφία, δεν καταφέρει να ξεκλειδώσει τη γυναίκα. Δηλαδή, αφενός μεν η γυναίκα δεν μιλάει για το πρόβλημα που άπτεται των προβλημάτων του κατώτερου ορολογητικού, είτε αυτές είναι ουρολιμώξεις, είτε είναι ακράτεια, είτε είναι πολύ δε περισσότερο η δυσκολία στη σεξουαλική επαφή. Υπάρχει και μία από τους γυναικολόγους, τουλάχιστον μπορώ να πω, μία θεώρηση ότι μετά από ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο δεν πειράζει, να το πω έτσι απλά, και αν δεν είναι η γυναίκα σεξουαλικά ενεργής. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι η γυναίκα ίδια δεν μιλάει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί δεν απευθύνουν, δεν ξοδεύουν χρόνο, δεν απευθύνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις. Και ξεκινώ ευθύς αμέσως λέγοντάς ότι το τελευταίο update των οδηγιών για την αντιμετώπιση του ουρογενετικού συνδρόμου της εμμηνόπαυσης από τον μεγαλύτερο οργανισμό που ασχολείται με αυτό, που είναι το North American Association of Menopause, λέει ότι πρέπει όλοι οι γυναικολόγοι της ηλικίας άνω των 50 ετών, όταν η γυναίκα προσέρχεται στο γιατρείο, να ξοδεύει χρόνο με κατευθυνόμενες ερωτήσεις για την ποιότητα της ζωής της στην εμμηνόπαυση. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Λιάπης, πλέον αυτό που γνωρίζαμε ως οντότητα κλινική, που είναι η ατροφική κολπίτιδα ή η ιδιοκολπική ατροφία κτλ., έχει αντικατασταθεί από το 2014 από τον όρο ουρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης, ο οποίος περιγράφει τόσο τα συμπτώματα όσο και τα κλινικά σημεία που παρουσιάζει μια γυναίκα κατά την εξέταση ή κατά τη λήψη του εσωτερικού και αφορούν σε μεταβολές που συμβαίνουν χοντρικά στα γυναικεία έξω γεννητικά όργανα, αλλά και στο κατώτερο ουροπητικό, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα. Ο λόγος που προτάθηκε αυτός ο ορισμός είναι ότι υπάρχει κοινή εμβριολογική καταβολή τόσο στο κατώτερο ουροπητικό σύστημα όσο και στα γυναικεία έξω γεννητικά όργανα, προέρχεται από τον ουρογενετικό κόλπο. Και αυτός είναι και ο λόγος, θα το θίξουμε στη συνέχεια, όπου πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τη φαρμακολογία για να αντιμετωπίσουμε το σύνδρομο αυτό, διότι είναι πλέον γνωστό ότι αφενός μεν η ουροδόχος κύστη δεν είναι στήρα, έχει μικροβίωμα το οποίο έχει αναλυθεί, αφετέρου δε τα ιστρογόνα και η προγεστερόνη αφορούν και τη βάση της κύστης και το ουροθύλιο, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα, φυσικά εκτός από τον κόλπο, όπως επίσης και το τεστοστερόνη, που είναι ειδικά η ορμόνη εκείνη που δίνει αυξάνει τη λίμπιντο και διατηρεί την γυναίκα σε ενεργό σεξουαλική ζωή, είναι πολύ, η υποδοχή της είναι πολύ περισσότερη στα έξω γεννητικά όργανα και κυρίως στο μεταβατικό επιθύλιο προς το εδίο, παρά στον κόλπο και προς τα άνω.
Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό όταν θα αποφασίσουμε για το ποια θεραπευτική αντιμετώπιση θα ακολουθήσουμε να ξέρουμε λίγο τη φαρμακολογία. Ποια είναι τα συμπτώματα λοιπόν, για να κάνουμε λίγο και πιο πρακτική την σημερινή μας συζήτηση. Είναι, θα πρέπει να το χωρίσουμε σε όλες τις γυναίκες και άρα έτσι να κατευθύνουμε τις ερωτήσεις προς εκείνη κατά τη λήψη του ιστορικού, σε προβλήματα που αφορούν το κατώτερο γεννητικό σύστημα, δηλαδή τη γνωστή σε όλους μας κολλητική ξηρότητα, την ατροφία. Πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις για να μας βοηθήσουν στη διαφοροδιάγνωση για το αν περιλαμβάνεται κνισμός στον κόλπο ή στο ιδίο, παρόλο ότι δεν μπαίνει 100% στα κύρια συμπτώματα του νευρογεννητικού συνδρόμου της επινόπαυσης, η δυσπαρευνία οπωσδήποτε και το είδος των κολπικών εκκρίσεων. Γιατί το νευρογεννητικό σύνδρομο της επινόπαυσης έχει περίπου στο 40% των περιχωρήσεων μια επίμονη λευκόρια, ένα λευκοπό έκρημα το οποίο δεν έχει διακυμάνσεις, είναι συνεχόμενο. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να κάνουμε και ερωτήσεις που έχει να κάνει με τις συνήθειες της γυναίκας κατά την όρηση. Έχει συχνουρία και ως συχνουρία, επειδή συχνά είναι και αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των ιατρών, δεν υπάρχει όριο μες την ημέρα πάνω από 6, πάνω από 7 φορές ή πάνω από 8 φορές. Ως συχνουρία ονομάζουμε τη μεταβολή στην όρηση από αυτό που η γυναίκα γνωρίζει αν είναι φυσιολογικό. Αν μια γυναίκα πήγαινε 3 με 4 φορές όλη τη ζωή και ξαφνικά πήγαινε 7-8, αυτό είναι συχνουρία. Μικτουρία πριν από την ηλικία των 65, έστω και μία φορά, θεωρείται νυκτουρία. Πάνω από την ηλικία των 65, άλλοι λένε 70, μία αφύπνιση νυχτερινή για να επισκεφθεί κανείς την τουαλέτα, θεωρείται φυσιολογικό. Πέραν τούτου είναι η επιτακτική ούρηση, η δυσουρία και η κατέξινο λοιμώξεις. Όλα αυτά τα συμπτώματα συνθέτουν το φάσμα των συμπτωμάτων του ουρογεννητικού συνδρόμου της επινόπαυσης. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Γίνεται μία λιγότερο απότομη σε ό,τι αφορά τη φυσιολογική επινόπαυση και περισσότερη απότομη, θα το εξηγήσουμε, στη χειρουργική επινόπαυση, πτώση των ιστρογόνων. Αυτά τα ιστρογόνα, επειδή έχουν υποδοχής μέσα στον κόλπο για κάποιες συγκεκριμένες μεταλλοπροτεάσες, οι οποίες καταβολίζουν το κολαγόνο και την ελαστίνη, οδηγούν σε μείωση του κολαγόνου και της ελαστίνης, και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στις μηχανικές ιδιότητες του κόλπου. Ο κόλπος γίνεται λιγότερο ελαστικός, ο κόλπος έχει χάσει την εφήγρανσή του και δυσκολεύει πάρα πολύ τη σεξουαλική επαφή, αλλά κυρίως δημιουργεί και ανισορροπία σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα του κόλπου. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Ουρογεννητικό σύνδρομο όμως δεν υπάρχει μόνο στην επινόπαυση. Υπάρχει και στις γυναίκες οι οποίες φυσικά θα έχουν μια, όπως είπε και ο καθηγητής ο κ. Λιάπης, μια πρόωρη επινόπαυση, επειδή είτε υπάρχει κάποια παθολογία από πίσω και την θεραπεύουμε, είτε αυτομάτως. Είναι οι γυναίκες οι οποίες θα έχουν κάνει για οποιοδήποτε τύπο καρκίνου, μπορεί να έχουν κάνει χημειοθεραπεία. Είναι οι επιβιώσασες γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού που θα πάρουν ορμονοθεραπεία και είναι και οι φυσιολογικοί, και αυτό το βλέπουμε, το χάνουμε πολύ συχνά, είναι η φυσιολογική εμμηνοπαυσιακή δράση του θυλασμού, που για κάποιες γυναίκες μπορεί να είναι και πέραν του εξαμήνου και πέραν του έτους. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει, επειδή δεν πρόκειται μόνο για ένα συγκεκριμένο γκρουπ ασθενών, αλλά βλέπετε ότι είναι ετερογενές, δημιουργεί και κάποιες προκλήσεις. Η κυριότερη πρόκληση από όλες, το είπε και ο καθηγητής ο κ. Λιάπης, είναι πολύ συχνότητα εμφάνισης, πολύ ψηλή. Έχω βάλει το μέσο όρο του 50%. Υπάρχουν μελέτες, κυρίως από Αμερική και από Καναδά, όπου τόσο με ερωτηματολόγια, όσο και με εξετάσεις ελέγχου του pH, του κόλπου των γυναικών σε ηλικίες άνω των 50, φτάνουν τη συχνότητα του συνδρόμου στο 80% και στο 85%. Τα δύο άλλα σοβαρά προβλήματα, που είναι ανάχωμα λίγο σε όσους ασχολούνται με το σύνδρομο αυτό και θέλουν να βοηθήσουν τις γυναίκες, είναι η υποδιάγνωση και η υποθεραπεία. Έχω συμπεριλάβει τρεις πολύ μεγάλες έρευνες που έχουν γίνει και με ερωτηματολόγια από απόσταση, αλλά και με διαζώσεις λήψης ιστορικού, και είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικά τα αποτελέσματα.
Το κύριο είναι ότι οι γυναίκες αγνοούν ότι αυτό που νιώθουν έχει να κάνει με την ηλικία της εμεινόπαυσης. Θεωρούν ότι η ουρολοιμόξηση είναι κάτι που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Θεωρούν ότι η ακράτεια είναι κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό στην ηλικία τους. Υπάρχει ένα 75% των γυναικών οι οποίες απλά επειδή αδυνατούν να έχουν σεξουαλική επαφή τις διακόπτουν, χωρίς όμως να ρωτούν τον γιατρό τους αν θα μπορούσε να υπάρξει καμία λύση. Και το πιο σημαντικό από όλα που έχει να κάνει με την υποθεραπεία είναι ότι οι γυναίκες που γνωρίζουν τα συμπτώματά τους, δεν τα αγνοούν, ακόμη και με κατευθυνόμενες ερωτήσεις από τους γιατρούς, απέκρυψαν τα συμπτώματά τους και όταν οι γιατροί ανοίχτηκαν και τους είπαν υπάρχει κάποια λύση για τα θέματα της ακράτειας, αν παραδείγματος χάρη είχατε, τότε απάντησαν θετικά ότι ταλαιπωρούνται και εκείνες από τέτοια συμπτώματα. Τι θα δούμε στο γιατρείο μας, τι θα δούμε στην κλινική εξέταση. Μόνο και μόνο η επισκόπηση θα μπορούσε να δείξει μια κατάσταση ατροφίας, μια κατάσταση λέπτυνσης των τριχών του εφηβέου, παραδείγματος χάρη. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή των χυναίων του εδίου. Θα μπορούσε να δει κανείς, βάζοντας ένα μικρό κορποδιαστολέα, προτείνεται σε αυτές τις περιπτώσεις να μπαίνει ένας παιδιατρικός κίτρινος κορποδιαστολέας. Σε κάποιες περιπτώσεις με πλήρη σύμμιση των χυλαίων είναι αδύνατη, κάνει κολπική εξέταση. Θα δείτε πετέχειες, μπορεί να δείτε αιμορραγίες αφού βάλετε τον κορποδιαστολέα, αυτό είναι μια ένδειξη ακόμη μεγαλύτερης ατροφίας. Θα δείτε να έχει χαθεί, όπως βλέπετε εδώ, οι φυσιολογικές πτυχώσεις του βλεμμαγόνου και βλέπετε ένα στριπνό δέρμα τεντωμένο, είτε υπάρχει πρόπτωση είτε δεν υπάρχει, αυτή είναι μια φωτογραφία όπου υπάρχει πρόπτωση. Θα δείτε αυτό που πολύ συχνά ανησυχεί τους περισσότερους γυναικολόγους, το λεγόμενο ουρηθρικό εκτρόπιο, που το εκτρόπιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια φλεγμονώδη αντίδραση του ουροφιλίου της ουρήθρας, το οποίο δεν έχει καθόλου ιστρογόνα και άρα βγαίνει προς τα έξω. Είναι κάτι που πρέπει να σας φοβίζει και τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται και θεραπεία. Και θα δείτε κατά τη διάρκεια, αυτό μπορεί να το έχετε δει και σε υστεροσκοπήσεις ή σε εξέταση για άλλου είδους γυναικολογική παθολογία, έναν τράχυλο ο οποίος δεν μπορεί καν να συλληφθεί με μία μιζέ, έχει γίνει πλακέ, έχει γίνει ένα με τους κολπικούς στόλους και δεν μπορεί να υπάρξει καν πρόσβαση εκεί. Με συγχωρείτε. Πρέπει όμως, εκτός από την κλινική εξέταση που αφορά τα συμπτώματα της ξηρότητας, της ατροφίας, των πετυχιών κτλ., να μην ξεχάσουμε να ρωτήσουμε και για συμπτώματα του κατώτερου ουροπητικού. Τα συμπτώματα του κατώτερου ουροπητικού είναι κυρίως η νυκτουρία, η επιτακτικότητα όπως είδαμε και η ακράτεια επιτακτικού τύπου. Άρα μιλάμε για την υπερδραστήρια κίστη και βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια πόσο επίσης υποθεραπευμένη, υποδιαγνωσμένη και υποθεραπευμένη είναι η υπερδραστήρια κίστη. Και σε αυτό που θα ήθελα να μείνω είναι ότι στις ηλικίες που συζητάμε την εμεινόπαυση και κυρίως πάνω από τα 75, περίπου μία στις δύο γυναίκες θα έχει υπερδραστήρια κίστη. Φανταστείτε λοιπόν τουλάχιστον να μπορούσαμε να διαγνώσουμε στο γιατρείο μας μετά από μια κατευθυνόμενη λήψη ιστορικού την υπερδραστήρια κίστη. Αυτό θα μας βοηθούσε πάρα πολύ να ανοίξουμε την βεντάλια και να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε εν συνόλο το ουρογεννητικό σύνδρομο της εμεινόπαυσης. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια θέλω να δείτε πόσο πολύπλοκη είναι η προσέγγιση, η διαγνωστική και η θεραπευτική για τα συμπτώματα το κατώτερο ουροπητικό. Απαιτείται το κατευθυνόμενο ερωτηματολόγιο σίγουρα. Οπωσδήποτε ένας ουροδυναμικός έλεγχος είναι στο κέντρο της διαγνωστικής μας προσπέλασης και από εκεί και πέρα μετά η παραπομπή στον ειδικό. Αλλά αρκεί μόνο από τον γενικό γυναικολόγο ή τον παθολόγο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να μπορέσετε να οδηγηθείτε στη διάγνωση. Και η γυναίκα θέλει να ξεκλειδώσει. Πρέπει όμως να τη ρωτήσουμε για τη σεξουαλική της ζωή. Μην το παραλείπουμε. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι τα τελευταία χρόνια να εντάξουμε στη θεραπευτική μας προσέγγιση. Λέω ευθύς εξ αρχής ότι εν πωλής είναι θεραπείες που έχουν μια περιορισμένη αποτελεσματικότητα για δύο λόγους. Αφενός γιατί έχει να κάνει πολύ με ενδοκολπική χρήση και οι γυναίκες δυσκολεύονται ή βαριούνται.
είναι προσεγγίσεις οι οποίες θέλουν μια συμμόρφωση τουλάχιστον επί δίμηνο, επί τρίμηνο. Είναι δύσκολες, γιατί φανταστείτε να ζητάει κάποιος από μια γυναίκα να χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, διαστολής ή για πρώτη φορά να ακούει από τον γιατρό της ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιον δονητή για να μπορέσει να κάνει. Και αυτά που σας λέω μπορεί να σας φαίνονται περίεργα, αλλά είναι κατευθυντήριες οδηγίες των μεγάλων οργανισμών που ασχολούνται με τις σεξουαλικές διαταραχές. Απλά είναι λίγο άγνωστα προς τον γυναικολόγο που πρέπει να κάτσει να κάνει μια τόσο λεπτή συζήτηση με τη γυναίκα. Ξεκινάω λοιπόν να σας πω η νούμερο ένα επιλογή, είτε η γυναίκα έχει ένα ιστορικό ή είναι high risk, αν είναι υψηλού ρίσκου για καρκίνο του μαστού ή αν δεν έχει καθόλου ιστορικό καρκίνο μαστού προσωπικό ή οικογενειακό, τότε η πρώτη αντιμετώπιση είναι να πείσουμε στη γυναίκα ότι χρειάζεται μια καθημερινή χρήση τοπικών λιπαντικών ή ενυδατικών προϊόντων, το οποίο δεν είναι το ίδιο πράγμα και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Πάρα πολλές φορές οι γιατροί μπερδεύουν τις ενυδατικές κρέμες με τις κρέμες που είναι για λίπανση, που μπορεί εύκολα να δει μια γυναίκα στο σούπερ μάρκετ, και μιλάω για τα πολύ γνωστά προϊόντα τα οποία αυξάνουν και την, την, όχι τη διάθεση για το σεξ, αλλά το pleasure, στην ικανοποίηση, έτσι, και χρησιμοποιούνται τις γυναίκες. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν, τα τοπικά λιπαντικά, κυρίως αυτά που έχουν τη βάση του νερού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε επαφή και καθημερινά. Οι ενυδατικές, επειδή εισχωρούν περισσότερο στο κολπικό επιθήλιο, πρέπει να γίνεται η χρήση τους 2-3 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένα άλλα τελείως διαφορετικά καλλυντικά προϊόντα που βελτιώνουν την εφίγρανση του κόλπου, όμως στο σύνολό τους έχουν μια πεπερασμένη και χρωμικά αλλά και σε επίπεδο αποτελέσματος δράση. Το δεύτερο που πρέπει να πείσουμε τις γυναίκες, και οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το γιατρείο, δηλαδή πρέπει να τους δείξουμε, είναι πώς, επειδή περισσότερες από αυτές τις γυναίκες ακριβώς λόγω των συμπτωμάτων δεν έχουν σταματήσει να είναι σεξουαλικά ενεργείς, πώς θα αναστραφεί αυτό, και θα αναστραφεί αυτό κάνοντας χρήση είτε οποιασδήποτε μορφής κολπικών διαστολέων, υπάρχουν πάρα πολλά στο εμπόριο, όπου με την καθημερινή και συχνή χρήση θα μπορέσει να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος, θα μπορέσει να χαλαρώσει τα τυχώματα του κόλπου και να επιτύχει προοδευτικά περισσότερη λίπανση μέχρι να έρθει η φυσική επαφή. Φεύγοντας από... θα μου τις γεννάτε εσείς τις... Εντάξει. Ωραία. Α, από εκεί είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, μαζί λοιπόν με την συμβουλή μας για τις... ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και τις κοινωνικές συνθήκες μιας γυναίκας. Μια γυναίκα μπορεί εκείνη την περίοδο της ζωής της να μην έχει σύντροφο. Όταν όμως υπάρχει σύντροφος, τότε θα πρέπει, παρόλο ότι ακούγεται στην αρχή πάρα πολύ αντιπαραγωγικό, να οθήσουμε στις γυναίκες να αρχίσουν να έχουν σεξουαλική επαφή, έστω και με μικρή συχνότητα στην αρχή, για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη της φαρμακευτικής θεραπείας. Και έρχομαι λοιπόν στη φαρμακευτική θεραπεία, η οποία ταλανίζει όλους μας, η οποία έχει αντενδείξεις κύριες αλλά και σχετικές και απόλυτες, και δυστυχώς απαιτεί από μας να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στη φαρμακολογία. Λέω εξής εξ αρχής και επανέρχομαι σε αυτό που είχα πει στην αρχή, ότι λόγω της εμβριολογικής κοινή προσέγγισης και αφετηρίας που έχει το κατώτερο οργενητικό με τα με το κατώτερο ροπητικό. Δεν έχετε μικρόφωνο. Θα προσπαθήσω να φωνάζω όσο μπορώ. Ακούγεται. Εντάξει. Με συγχωρείτε. Αυτό λοιπόν που απαιτείται να ξέρουμε είναι ότι υποδοχής συστρογόνων υπάρχουν εκτός από τον κόλπο. Καλά, δεν αναφέρομαι στα εσωγεννητικά όργανα, στην παραγωγή τη γνωρίζετε πολύ καλά, την ενδοκρινολογία του γεννητικού συστήματος θύλεως. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι
οι στρογόνα υπάρχουν εκτός από το κατώτερο γενετικό σύστημα της γυναίκας, υπάρχει και στη βάση της κύστης και στη ουρήθρα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους προγεστερονικούς υποδοχείς, αλλά οι υποδοχείς, και εδώ έρχεται η ανάγκη μας να διαβάσουμε λίγο περισσότερο φαρμακολογία όλοι μας. Οι στρογονικοί υποδοχείς Α και Β υπάρχουν σε γυναίκες πρώτης εμμηνόπαυσης, παντού. Η ιστρογονική υποδοχή Β είναι αυτή που υπερτερούν, που δεν υπάρχουν στην εμμηνόπαυση, άρα μιλάμε μόνο για ιστρογονικούς υποδοχείς τύπου Α, και άρα πρέπει να ξέρουμε ποιο φάρμακο διαλέγουμε, αν πρόκειται για ανταγωνιστή, αν πρόκειται για αναγωνιστή, και να ξέρουμε τι δράση ακριβώς θα έχει. Άλλη δράση που θα έχει μια στεροειδής ορμόνη, και τα ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το μαστό, στο μαστό, αλλιώς μπορεί να δράσει ως ανταγωνιστής στο μαστό που το θέλουμε, μπορεί όμως να έχει δράση αγωνιστού στον κόλπο. Πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό. Και ξεκινάμε. Για να μην σας... Αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια, αν τη βλέπετε, ωραία, αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια λοιπόν, είναι όλες οι... Άλλο βλέπω εδώ, άλλο εδώ, εντάξει. Όλες οι ενδεδειγμένες ιστρογονικές, ορμονικές θεραπείες για το ουρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν τα σκευάσματα αυτά διαθέσιμα στην Ελλάδα. Οπότε, για να μην σας μπερδεύω με το τι δυνητικά θα μπορούσαμε να δώσουμε αν ήμασταν στην Αμερική, στον Καναδά, θα μιλήσω μόνο για τα φάρμακα που έχουμε διαθέσιμα εμείς, που είναι τα εξής δύο. Είναι αυτή τη στιγμή η κρέμα η Glycel, που είναι κρέμα ιστριόλης. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Από όλες τις ορμόνες που μπορείτε να δώσετε για το ουρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης σε τοπική χρήση, η ιστριόλη είναι η πιο αδύναμη. Έτσι, αν θυμηθούμε από τη φαρμακολογία μας, η ιστριόλη είναι καταβολητής. Συγγνώμη, τώρα λάθος το λέω. Ναι. Είναι καταβολικό προϊόν της ιστραδιόλης και άρα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη. Έχει περίπου το 1/10 της δράσης. Και το σκεύασμα που έχουμε, το Glycel, είναι των 25 μικρογραμμαρίων. Συγγνώμη, το διορθώνω, των 50 μικρογραμμαρίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τα σκευάσματα ιστραδιόλης, το μόνο σκεύασμα ιστραδιόλης που έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή είναι το γνωστό μας Vagifem, το οποίο είναι σε ταμπλέτες, και είναι μόνο των 10 μικρογραμμαρίων, από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, των 25 μικρογραμμαρίων η δραστική δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, έχετε να διαλέξετε μεταξύ κολπικών ιστρογόνων σε μορφή ταμπλέτας με απλικατέρ. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι έχουν, γίνονται πολύ καλύτερα ανοιχτά από τις γυναίκες, γιατί το πρόβλημα με τη δοσολογία, με το τζέλ, είναι πόσο πολύ θα βάλεις κτλ. Γιατί δεν είναι δοσομετρητή, δυστυχώς. Και το δεύτερο είναι ότι έχει, φαίνεται από έρευνες που υπάρχουν, να έχει και λόγω της ιστραδιόλης, δηλαδή της δραστικής ουσίας, έχει πολύ καλύτερο προφίλ δράσης και τόσο στο κατώτερο ορμητικό όσο και στον κόλπο. Τι καινούργιο έχουμε όμως, που δυστυχώς δεν το έχουμε στην Ελλάδα, αλλά οφείλουμε να το θίξουμε γιατί πιθανό να έρθει. Το πρώτο καινούργιο σκεύασμα που έχουμε, εδώ και περίπου 2 χρόνια έχει πάρει, 1,5 χρόνο, έχει πάρει άδεια από τον FDA, είναι η γνωστή μας Dehydroepanthreosterone, η οποία έχει υποδοχής τόσο στον κόλπο όσο και στο κατώτερο ορμητικό. Είναι με τη μορφή του κολπικού ενθέματος, επιθέματος, με απλικατέρ, το οποίο έχει πάρει άδεια για το ουρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης, και ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη έρευνες για τις ασθενείς που παίρνουν ορμονοθεραπεία σε ορμονοευαίσθητους καρκίνους από το μαστό, συντάσσονται τώρα που μιλάμε τέτοιου είδους έρευνες και πιστεύουν ότι θα μπορέσει να δοθεί χωρίς κάποιο πρόβλημα. Να πω μόνο κάτι που ξέχασα να το πω, το λησμόνησα. Μία γυναίκα στην εμμηνόπαυση θεωρείται ότι έχει μία συγκέντρωση ιστρογόνων στο αίμα περίπου μέχρι 10 πικογραμμάρια ανά ml.
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα τα τοπικώς χρησιμοποιούμενα ιστρογόνα, ακόμη και τις πρώτες δύο εβδομάδες που η απορρόφηση είναι μεγαλύτερη, εάν κάνετε εξετάσεις αίματος στις γυναίκες αυτές, δεν θα βρείτε συγκέντρωση ιστρογόνων στο αίμα παραπάνω από 15 μικρογραμμάρια ανά ml. Θεωρείται πικογραμμάρια ανά ml. Θεωρείται λοιπόν ότι είναι ασφαλέστατη η δόση αυτή των τοπικώς χορηγούμενων ιστρογόνων, ώστε να μην έχουν κανενός είδους επίδραση στις γυναίκες υψηλού ρίσκου που λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν ορμονοθεραπεία. Το δεύτερο καινούριο φάρμακο, το οποίο επίσης έχει πάρει άδεια από τον FDA για το ορογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης, είναι η ίδια κατηγορία νησπεμιφένη, είναι η ίδια κατηγορία φαρμάκου με την γνωστή μας ταμοξιφένη ή ραλοξιφένη ή βεδοξιφένη που δίνουμε στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον. Υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι εμού να απαντήσουν γι' αυτό. Επειδή δρά ως ανταγωνιστής στο μαστό ως ορμονοθεραπεία σε ορμονοευαίσθητους καρκίνους του μαστού, αλλά δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δρά ανταγωνιστικά στο κορτικό επιθήλιο και άρα επιφέρει επίταση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης τοπικά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν έχει πάρει άδεια το επίσης να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, και σημειώνω ότι είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους φάρμακα, έχει λίγο καλύτερο προφίλ από την ταμοξιφένη, να μπορούμε να ξέρουμε ότι η οσμιμφένη συγκεκριμένα έχει δράση ανταγωνιστού στο μαστό, άρα καλό, έτσι, και δράση αγωνιστού που θέλουμε κάτω στο κολπικό επιθήλιο και στο κατώτερο ορογενετικό. Όμως, ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει πάρει άδεια από το FDA για την ειδική κατηγορία των γυναικών με καρκίνο του μαστού, είτε είναι σε high risk για καρκίνο του μαστού, είτε αντιμετωπίζουν καρκίνο μαστού τώρα και παίρνουν ορμονοθεραπεία. Τα χαρακτηριστικά της θεραπείας, για να ολοκληρώσω με τα ιστρογόνα, είναι ότι χορηγούνται τοπικά, και δεν μιλάω για τα δύο καινούργια σκευάσματα, ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί σε μελέτες πέραν του, η ασφάλειά τους σε μελέτες πέραν των 2 ετών. Μιλάω για το Vagifem και μιλάω για το Glycel, είναι ότι είναι ασφαλή για χορήγηση και για μακρύ χρονικό διάστημα. Έχουν πολύ μικρή συστηματική απορρόφηση, έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα για όσο χρονικό διάστημα τα λαμβάνει η γυναίκα, και δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση, η συγχορήγηση προγεστερόνη σε γυναίκες που έχουν τη μήτρα παρούσα. Και έχουν και ένα πολύ χαμηλό κόστος θεραπείας. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι τη δοσολογία. Επειδή συχνά το συζητάμε μεταξύ μας οι γιατροί, ο λόγος για τον οποίο τις πρώτες δύο εβδομάδες δίνουμε καθημερινά Glycel ή Vagifem και μετά το αραιώνουμε, είναι ακριβώς επειδή έχουμε υπόψη μας το προφίλ ασφαλείας. Όταν ο κόλπος είναι πάρα πολύ λεπτός, η συστηματική απορρόφηση του φαρμάκου από το χώριο είναι σχεδόν μηδαμινή. Οπότε δίνουμε full booster, loading dose, εν πάση περιπτώσει, στην αρχή, και μετά κατεβάζουμε, γιατί όσο παχαίνει το κολπικό επιθήλιο, τόσο αυξάνει και η συστηματική απορρόφηση των κολπικών ιστρογόνων. Συνεχίζω στα αρνητικά. Αρνητικά λοιπόν είναι άβολη θεραπεία. Η γυναίκα πρέπει συνεχώς να βάζει κολπικά και για κάποιες γυναίκες δεν είναι εύκολο. Υπάρχει υποτροπή των συμπτωμάτων αμέσως με το που θα διακόψετε, γιατί πρέπει να γίνεται μια διακοπή περίπου για ένα μήνα μετά την τρίμηνη χορήγηση, για να επανέλθει η φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου όσο το δυνατόν, σε επίπεδα βέβαια μετεμμηνοπαυσιακά. Υπάρχει έως και απόλυτη αντένδειξη της χρήσης των ιστρογόνων, και θα έρθω αμέσως σε αυτό, σε ασθενείς με ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους του μαστού και του ενδομετρίου. Και υπάρχει και χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης λοιπόν. Πριν περάσουμε στο ειδικό θέμα που αφορά τις γυναίκες που είναι breast cancer survivors, ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν αξιολογούμε μόνο την ιδιοκορπική ατροφία, την ξηρότητα, τον κλεισμό, τον πόνο. Ρωτάμε και για συστήματα, για το σύστημα το κατώτερο ορμητικό και για συμπτώματα που προέρχονται από αυτό. Και τουλάχιστον για εμάς τους γυναικολόγους, κοιτάξτε, είναι μια μακρά λίστα άλλων κλινικών οντοτήτων που μπορούν να κάνουν νυκτουρία, συχνουρία, ακράτεια, αλλά τουλάχιστον εμείς πρέπει να αναζητήσουμε μια κυστροκύλη, πρέπει να αναζητήσουμε
ένα προηγούμενο κορπικό χειρουργείο ακράτειας ή πρόκτωσης και οπωσδήποτε να δούμε μήπως αυτή η γυναίκα είχε κάποιο πλέγμα το οποίο δεν είναι σωστά τοποθετημένο. Ο ουροδυναμικός έλεγχος πρέπει να γίνεται στο ουρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης όταν υπάρχουν στοιχεία από το κατώτερο ουροδυτικό. Σας δείχνω απλά έναν ουροδυναμικό έλεγχο για να δείτε τι βλέπουμε στο εργαστήριο όταν πρόκειται για συστολικού τύπου υπερδραστηριότητα εξωστήρα. Αυτό σημαίνει ότι ο εξωστήρας κάνει συσπάσεις πρώτη της φάσης της ούρησης. Αυτό είναι καθαρή διάγνωση. Και σας δείχνω και τι σημαίνει προκλητού τύπου υπερδραστηριότητα εξωστήρα, το οποίο μας θέτει τη διάγνωση της υπερδραστήριας κύστης. Και είναι εδώ μια γυναίκα που τη γεμίζουμε την κύστη, τη βάζουμε να βήξει γιατί θέλουμε να τσεκάρουμε αν έχει ακράτεια από προσπάθεια, και ενώ βλέπουμε να έχει απώλεια μπροστά μας, η σωστή διάγνωση δεν είναι ακράτεια από προσπάθεια, είναι προκλητού τύπου υπερδραστηριότητα εξωστήρα με ακράτεια, γιατί βλέπετε ότι αμέσως μετά το βήχα ξεκινάει την ανιούσα η πίεση του εξωστήρα. Αυτό λοιπόν εδώ, σε αυτήν εδώ τη γυναίκα, μα πάμε να βάλουμε μια ταινία, δεν θα ουρήσει ποτέ της. Είναι λάθος θεραπεία. Λοιπόν, και τι κάνουμε λοιπόν ως καινούργιες θεραπείες για συγχορήγηση ή για μονοθεραπεία. Ξεκινάμε λέγοντας τη γυναίκα σε ό,τι αφορά το κατώτερο ορμητικό ότι πρέπει να περιορίσει την ολική ποσότητα των υγρών που πίνει στα 2 με 2,5 λίτρα, αλλά να ρίξει τα καφεϊνούχα ποτά. Τη στέλνουμε σε μια εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια για να μπορέσουμε να κάνουμε τη λεγόμενη πανεκπαίδευση της κύστης, η οποία γίνεται με biofeedback. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που μαθαίνουμε, ξαναμαθαίνουμε την ουροδόχο κύστη να αποκτήσει τη χαμένη της ελαστικότητα και μετά πηγαίνουμε στα φάρμακα, στο Botox, στο Neuromodulation και στις βαριές θεραπείες πλαστικής αποκατάστασης, οι οποίες ξεφεύγουν πολύ από το σημερινό μας θέμα. Στα φάρμακα λοιπόν, εκτός από ιστρογόνα τοπικά ή λέιζερ ή ραδιοσυχνότητα που θα πάμε αμέσως μετά, πρέπει να ξέρετε ποιο φάρμακο θα δώσετε. Υπάρχουν πολλά φάρμακα για τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό. Δεν είναι όλα τα φάρμακα ίδια, κάποια είναι υπερεκλεκτικά, κάποια έχουν περισσότερες παρενέργειες. Πρέπει να προετοιμάσετε τη γυναίκα για τις παρενέργειες που είναι κυρίως αυτές που βλέπετε, ξηρότητα στόματος, δυσκυλιότητα, θολή όραση. Σε γυναίκες άνω των 65 ετών μπορεί να έχουν και θόλωση της διανοίας. Προσέξτε, ρωτήστε να δείτε τι νευρολογικά συμπτώματα μπορεί να έχουν. Και μια περίεργη υπνηλία, χαρακτηριστικά λένε η συνοδοί μιας μεγάλης κυρίας 80 ετών, δεν ξυπνάει από τότε που της δώσατε το φάρμακο. Είναι καμπανάκι για μας. Όλες αυτές οι παρενέργειες αποτυπώνονται σε αυτόν εδώ τον πίνακα, που είναι από μια πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει στην Αμερική, Καναδά, Βρετανία, για ποιο λόγο οι γυναίκες διακόπτουν τα φάρμακα πάρα πολύ σύντομα. Και ο πρώτος είναι ότι έχουν μια χαμηλή αποτελεσματικότητα. Ο δεύτερος είναι ότι επειδή ακριβώς είχαν χαμηλή αποτελεσματικότητα, τους είπε πολύ γρήγορα ο γιατρός, γυρίστε σε ένα δεύτερο φάρμακο, δοκιμάστε ένα δεύτερο φάρμακο, λάθος, θα δείτε μετά. Και το τρίτο είναι γιατί έχουν παρενέργειες. Κοιτάξτε λοιπόν, από αυτές τις γυναίκες που είναι εδώ το μικρό, η πράσινη φέτα, το 5,8% οι οποίες αλλάξανε από το πρώτο φάρμακο που δεν τους έκανε σε δεύτερο, άνω το 80% σταμάτησαν και το τρίτο. Οπότε μην αλλάζετε φάρμακα, ψάξτε να βρείτε το καλύτερο προφίλ από την αρχή φαρμάκου για τη γυναίκα, γιατί είναι δύσκολο μετά τη γυναίκα θα τη χάσετε. Το φάρμακο το οποίο έχει αλλάξει τα δεδομένα τα τελευταία 7 με 10 χρόνια είναι ο Β' αγωνιστής, είναι καινούργια κατηγορία φαρμάκου. Αυτή η κατηγορία φαρμάκου δεν έχει τις παρενέργειες που έχει ένας ανταγωνιστής των μουσκαρινικών υποδοχέων, δηλαδή ξηρότητα, υπνηλία και ό,τι άλλο είπαμε, και δυσκυλιότητα. Κάνει όμως, θέλει πολύ προσοχή, γιατί σε ένα περίπου 10% των γυναικών μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Τα βιβλία λένε μέχρι 20 μιλιμέτρη στήλιση υδραργύρου. Στην πράξη έχουμε δει και γυναίκες με καλά ρυθμισμένη πίεση να ξεφεύγει στο 18 και στο 20. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή. Το τρίτο μεγάλο κομμάτι που μπαίνει μέσα στο ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης και είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσετε τις γυναίκες σας το αποκαλύψουν, είναι η καθέξιμη ουρολοιμόξης. Άνω των 60% των γυναικών θα έχουν τουλάχιστον 2 ουρολοιμόξεις κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ένα 15 με 18% των γυναικών
θα έχουν καθέξιμο ρολισμό ξύνα μεγάλο ποσοστό. Είναι μία στις πέντε γυναίκες. Και είναι φαύλος κύκλος. Σε αυτές λοιπόν τις γυναίκες, οι μεταναλύσεις έχουν δείξει ότι η χορήγηση των τοπικών κολπικών ιστρογόνων για να αντιμετωπιστεί το ρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης έχει θεαματική βελτίωση στις καθέξινο ρολιμώξεις. Τι είδους βελτίωση? Αυξάνουν τα διαστήματα ελευθέρας νόσου και μειώνουν τον απόλυτο αριθμό ρολιμώξεων. Να παθαίνει μία αντί για τρεις το χρόνο. Όμως, πολύ μεγάλη σημείωση, συχνά τα τοπικά ιστρογόνα για γυναίκες που έχουν προφίλ καθέξινο ρολιμώξεων δεν φτάνουν. Πρέπει να μπείτε και λίγο βαθύτερα, να δώσετε και χημειοπροφύλαξη επί μακρόν και να δώσετε και άλλους παράγοντες που υπάρχουν, βελτιωτικούς του μικροβιώματος. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πλέον στήρα η ουροδόχος κίστη, το γνωρίζουμε με ανάδειξη του μικροβιώματος. Και επίσης, να μην ξεχνάμε να διορθώσουμε άλλες αιτίες που μπορούν να οδηγούν σε καθέξινο ρολιμώξεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη μία κυσταιοκύλη, μία πρόπτωση ή αν έχει χειρουργηθεί η γυναίκα, κάπου ένα μπλοκάρισμα στο outflow, στην έξοδο. Και ερχόμαστε σε μία θεραπεία η οποία πραγματικά έχει λύσει τα χέρια, ειδικά σε ό,τι αφορά το χειρισμό ασθενών που έχουν αντένδειξη απόλυτη ή σχετική, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το λέιζερ. Το λέιζερ δεν είναι τίποτα μαγικό, το χρησιμοποιεί η γυναικολογία για πολλές άλλες ενδείξεις, το χρησιμοποιούν και πολλές άλλες ειδικότητες καλύτερα από εμάς. Για όσους δεν έχουν μυηθεί στο λέιζερ, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιούμε στους κυλίδρους, που μπορεί να είναι αέριο, μπορεί να είναι στερεό, μία πηγή ρεύματος συντονίζει τη δέσμη των φωτονίων και παράγεται ένα συγκεκριμένο κύμα φωτός, το οποίο ανάλογα με τα νανόμετρα, ανάλογα δηλαδή με το φάσμα του, έχει καλύτερη απορρόφηση στο νερό, στις χρωστικές, στην αιμοσφαιρίνη κτλ. Εμείς οι δύο μεγάλες κατηγορίες λέιζερ που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της ιδιοκορπικής ατροφίας είναι το διοξίδιο του άνθρακα και το έρμπιουμ. Το έρμπιουμ έχει καλύτερη απορρόφηση στα 2.940 νανόμετρα, όπου είναι η μέγιστη απορρόφηση στο νερό, ενώ το διοξίδιο του άνθρακα στα 10.000 νανόμετρα. Με άλλα λόγια, το διοξίδιο του άνθρακα, το λέιζερ διοξιδίου του άνθρακα, πρέπει να εισχωρήσει λίγο πιο βαθιά για να έχει τη μέγιστη απορρόφηση, ενώ το έρμπιουμ γιακ λίγο λιγότερο. Πού στοχεύουν αυτά τα λέιζερ? Στοχεύουν λοιπόν, εδώ βλέπετε μία διατομή του κορπικού επιθυλίου, όλο σε μία γυναίκα στην εμμηνόπαυση είναι γύρω στα 3 χιλιοστά. Το επιθύλιο είναι ουσιαστικά απλά ένας φραγμός για τα βακτήρια. Εμάς μας ενδιαφέρει η βασική στιβάδα, η βασική στιβάδα που έχει περίπου 1200 μικρόμετρα πάχος. Εμείς εδώ στοχεύουμε με το λέιζερ, που με ένα θερμικό φαινόμενο, αλλά μετά με ένα μηχανικό φαινόμενο, θα προκαλέσει σύσφυξη του κολπικού κολαγόνου και θα δημιουργήσει και νέο κολαγόνο και νέα αγγείωση. Πώς δρά λοιπόν το λέιζερ? Στην πρώτη φάση, αν έχετε ένα λέιζερ το οποίο κάνει εξάχνωση, θα αφαιρέσει το επιπολής κολπικό επιθήλιο, θα ανοίξει μικρές τρυπούλες, όπου στη δεύτερη φάση, στο υποεξαχνωτικό επίπεδο, θα πάει η δέσμη του λέιζερ και θα δημιουργήσει θερμότητα. Τι κάνει αυτή η θερμότητα? Δημιουργεί ένα σοκ και ένα καταράκτη βιοχημικών αλλαγών, το οποίο ουσιαστικά θα βοηθήσει τους συνοβλάστες να βγάλουν στην εξυπητάρια ουσία καινούριο κολαγόνο και σε δεύτερη φάση νέο αγγείωση. Υπάρχει μελέτη πάνω στην αποτελεσματικότητα των λέιζερ? Υπάρχει, είναι η αλήθεια. Έχουμε περίπου, αυτό είναι του 2017, θα σας δείξω και του 18 τελειώνοντας, του 19 τελειώνοντας, υπάρχουν γύρω στις 40 με 45 μελέτες, εδώ σας παραθέτω τις 35, όπου υποστηρίζουν πρώτον την ασφάλεια του λέιζερ. Δεν έχουμε συμβάντα, δεν υπάρχουν παρενέργειες, είναι και έξυπνα τα μηχανήματα που ελαχιστοποιούν το λάθος του γιατρού. Είναι όμως, είναι αποδεδειγμένη η αποτελεσματικότητά του στο ρογενετικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης, αλλά σε μελέτες που είναι το πολύ 2 ετών, λέω εγώ,
Σιγά, γιατί έχουμε μελέτες που είναι με ιστρογόνα παραπάνω των 2 ετών. Όλες αυτές οι μελέτες σταματάνε περίπου στους 12 με 24 μήνες. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό σχόλιο. Ξέρουμε ότι έχει μια αποτελεσματικότητα καλή, ξέρουμε ότι αντικειμενικά ανεβάζουν, βελτιώνουν, συγγνώμη, κατεβάζουν, βελτιώνουν το pH του κόλπου και το Vaginal Health Index, δηλαδή το δείκτη υγείας του κόλπου, και μάλιστα γνωρίζουμε περίπου σε 250 ασθενείς που έχουμε πάρει τομές κολπικού επιθυλίου και έχουμε κάνει ιστολογική εξέταση ότι όντως αυξάνει το κολαγόνο στον εξελικτάριο χώρο και την αγγείωση. Άρα έχουμε και αντικειμενική ένδειξη, απόδειξη ότι το λέιζερ δουλεύει. Όμως και εκεί στέκονται όλες οι εταιρείες ουρογυναικολογίας, ουρολογίας, μελέτης των σεξουαλικών διαταραχών, στις επικαιροποιημένες οδηγίες τους ότι αν θέλετε χρησιμοποιήστε τα, αλλά δεν έχουν ένδειξη για το ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης από το FDA, εντάξει, σιγά λέω εγώ, και πολλά άλλα πράγματα δεν έχουν οδηγία από τον FDA, αλλά στις μελέτες τις ερευνητικές δουλεύουν μια χαρά και μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Και το δεύτερο που λένε είναι ότι χρειαζόμαστε διπλές τυφλές μελέτες για να βγούμε και να πούμε ως εταιρείες ότι ναι, χρησιμοποιήστε τα. Τι σημαίνει διπλές μελέτες? Η μία υπάρχει ήδη, είναι από το ένα γκρουπ ιστρογόνα, το άλλο γκρουπ λέιζερ. Η δεύτερη είναι τίποτα και λέιζερ. Η τρίτη είναι τρία arms, λέιζερ, τίποτα και ιστρογόνα. Και αν θέλουμε να βάλουμε και μία τέταρτη, που απορώ αν θα αμφιβάλλω αν θα γίνει ποτέ, ραδιοσυχνότητα, λέιζερ, τίποτα και ιστρογόνα. Λοιπόν, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τέτοιες μεγάλες μελέτες, η μία είναι η Βέλα, και μάλιστα προς τιμήν τους και μπράβο τους, γιατί έχουν υπερβεί τις αγκυλώσεις των εταιριών. Έχουν ένα γκρουπ το οποίο δεν έχει τίποτα, ένα που τυχεοποιημένα θα κάνει έρμπιουμ ή διοξίδιο του άνθρακα και ένα που θα πάρει στρογόνα, θα έχουμε νομίζω τα αποτελέσματα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Μέχρι τότε ήθελα να ολοκληρώσω τη διάλεξή μου δείχνοντας αυτήν εδώ τη διαφάνεια η οποία δείχνει ότι πλέον αυτή είναι του 19, υπάρχουν όλες αυτές οι μελέτες με αρκετά μεγάλο αριθμό ασθενών, δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν υπάρχουν, που δείχνουν ότι το λέιζερ και δουλεύει καλά σε ό,τι αφορά την ιδιοκολπική ατροφία και ότι είναι ασφαλής. Άρα, ακούω την κριτική των εταιριών ότι δεν υπάρχουν διπλές τυφλές τυχιοποιημένες μελέτες ή έστω και μονές τυχιοποιημένες μελέτες. Το ακούω, αλλά όλα τα αποτελέσματα των cohort studies, των comparison studies κτλ. Δείχνουν ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Και πάμε και στην τελευταία. Να σας δείξω λιγάκι πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που έγινε μεταξύ κολπικών ιστρογόνων στο ένα group, ιστριόλες, γλυσέρι και έρβιουμ γιάκ, όπου βλέπετε όσο υψηλότερο είναι το σκορ, τόσο χαμηλότερη είναι η αποτελεσματικότητα. Εδώ, όσο χαμηλότερο το σκορ, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι ακόμη και στους 18 μήνες υπάρχει μια υπεροχή του έρβιουμ γιάκ λέιζερ απέναντι στο γκρουπ με τα τοπικά ιστρογόνα. Τελειώνω δείχνοντάς σας αυτόν εδώ τον πίνακα. Είναι πολλά τα στοιχεία σε αυτόν τον πίνακα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχετε υπόψη σας. Τι λέει αυτός ο πίνακας με τρία πράγματα? Είναι πολύ λιγότερες οι απόλυτες αντενδείξεις που έχουμε για τους ασθενείς που λαμβάνουν ορμονοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού. Με άλλα λόγια, μπορείτε να δώσετε τοπικά ιστρογόνα, κυρίως ιστριόλη, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού, όμως πρέπει 100% να συμπεριλάβετε το ογκολογικό ιστορικό του ασθενούς υπόψη σας, να μιλήσετε με τον ογκολόγο και να δείτε, έχει κάνει υποτροπές η γυναίκα στο παρελθόν. Δεν είναι ίδιο μια γυναίκα η οποία έχει κάνει υποτροπή από μια γυναίκα που δεν έχει κάνει. Δεν είναι ίδια μια γυναίκα η οποία έχει ψηλό κληρονομικό ιστορικό. Δεν είναι ίδια μια γυναίκα η οποία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό με μπράκα, έτσι. Το δεύτερο που σας λέει αυτή η διαφάνεια είναι ότι η ταμοξιφένη, μιλήστε πάλι με τον ογκολόγο που παρακολουθεί τη γυναίκα, να είστε στεγαστή συνεργασία, διότι αν δεν μπορούμε να πάρουμε
να δώσουμε κολπικά ιστρογόνα τοπικά σε μια γυναίκα, αλλά παραδείγματος χάρη είναι σε αναστολή αρωματάσης, ο οποίος έχει πολύ χειρότερο προφίλ σε ό,τι αφορά την ιδιοκολπική ατροφία από ό,τι τα μοξυφαίνει. Μιλήστε μήπως και μπορείτε να διατηρήσετε τη γυναίκα στην αμοξυφαίνει λίγο περισσότερο ή να την επαναφέρετε, αλλά μιλήστε με τον ογκολόγο σας. Και το τρίτο που λέει εδώ είναι ότι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι από το consensus recommendations της Αμερικανικής Εταιρείας Εμμυνόπαυσης, είναι ότι το laser, και το βάζουν ίσως για πρώτη φορά, πρέπει να θεωρείται ως η δεύτερη θεραπεία μετά τα τοπικά λιπαντικά και τα ενυδατικά σε γυναίκες οι οποίες έχουν καρκίνο του μαστού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.